Κύριε Μαϊτέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαύρο. Το ερώτημα ετέθη, κύριε Μαϊτέ, να μην το επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να αντιδράσει κανείς σε αυτήν, πώς να την πω, κατάντια, που αφορά τη λειτουργία του ενός Δημοτικού Συμβουλίου, ενός νησιού. Να το πω λίγο πιο καθαρά. Έχεις καθυστερήσει να φέρεις ένα προϋπολογισμό 7 μήνες να συζητηθεί στο Συμβουλίο σου. Είχες καθυστερήσει να φέρεις ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα. Έχουν πάει τα πάντα πίσω στο Δήμο. Επιτέλους φτάνει η μέρα να εισαγάγεις αυτό το σοβαρό, κατά την άποψη, το σοβαρότερο όπως και εσείς είπατε, αλλά και κατά τη δικιά μας την άποψη, θέμα στο Δημοτικό σου Συμβούλιο. Και έχει τους Δημοτικούς Συμβούλους από τις 7 έως τις 9 ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στημένους, γιατί αποφάσισε κάποια δημοτική παράδειξη ή έστω και ένας πολίτης, δεν έχει σημασία, να τοποθετήσει μία κάμερα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μεταδώσει ζωντανά αυτή τη σημαντική συνεδρίαση στους συμπολίτες μας. Επί 2 ώρες κλεισμένος ο Πρόεδρος στο γραφείο του, στην κυριολεξία, προσπαθεί να αντικρούσει το δικό του το λάθος. Το λάθος δηλαδή στο οποίο επικαλέστηκε ευθύς εξ αρχής με την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι είναι παράνομη η τοποθέτηση μιας κάμερας και η μετάδοση χωρίς την άδεια, τη δική του άδεια εν προκειμένου. Προφανώς στη συνέχεια κατάλαβε το λάθος του, δεν μπορούσε να βγει έξω, έστω να το παραδεχθεί. Προφανώς δεν ξέρω τι διημήθη, γιατί βγήκε και 1-2 φορές ο Δήμαρχος έξω και σχεδόν εκλυπαρούσε, βγάλετε παιδιά την κάμερα, ας πούμε, για να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω τι διημήθη μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας στην επιδίωρον, στον επιδίωρο αποκλεισμό τους μέσα στα γραφεία τους, ποιον προσπαθούσαν να πείσουν, τι προσπαθούσαν να κάνουν, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς διαφορετικά όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους, συγγνώμη για την έκφραση που θα πω, γιατί πονάω πραγματικά που τη λέω, κατάντια στη λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν ήταν διαμαρτυρία η απουσία σας. Η δικιά μας η πράξη έχει σχέση να κάνει με ακριβώς αυτή την, θα τη λέγαμε, τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρόεδρος, ερμηνεύει τον κανονισμό κατά το δοκούν, κατά πώς συμφέρει εκείνον. Η λειτουργία του εν γέννη είναι προβληματική, το ξέρουν όλοι πλέον όσοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς το ζούμε όλοι οι Δημοτικοί Συμβούλοι καθημερινά, παρεμβαίνει συνεχώς, δεν αφήνει διακοπή τους ομιλητές, δεν τους αφήνει, δεν παίζει το ρόλο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά το ρόλο του επικριτή και του υπερδημάρχου, θα λέγαμε, μέσα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Δηλαδή, λοιπόν, μας λέτε ότι ήταν μια έκφραση διαμαρτυρίας για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή, η απουσία σας. Για την ασέβεια που έδειξε την προηγούμενη μέρα απέναντι και στο σώμα, απέναντι και στους Δημοτικούς Συμβούλους, τους οποίους επί 2 ώρες είχε στημένους απ' έξω από την αίθουσα, λες και ήταν δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και απέναντι στη διαδικασία την ημέρα που έπρεπε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Νάτου Σιμουκλάδου. Δηλαδή είχε πολύ πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον Πρόεδρο η ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασής μας μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, που και κάθε πολίτης θα μπορούσε να την παρακολουθήσει και να ακούσει τα επιχειρήματά του, παρά την ύπαρξη του ίδιου του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Εγώ θα σταθώ σε ένα ζήτημα, κύριε Μαϊτέ, γιατί είναι δικαίωμα κάθε δημοτικής παράταξης και γενικότερα στην πολιτική, δια των μελών της, δια της απουσίας τους ή με άλλους τρόπους να εκφράζουν την αντίρρησή τους, την αντίθεσή τους ή τη διαμαρτυρία τους. Αυτό όμως που ερωτώ είναι ότι όταν εκφράζεται μια τέτοια διαμαρτυρία, δεν είναι το, αν θέλετε, για να γίνει αντιληπτή και από τους υπολείπους ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η απουσία, να υπάρχει έστω ένα κείμενο το οποίο έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, είτε μια ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης, γιατί ο καθένας θα μπορούσε να ερμηνεύσει μέχρι σήμερα που διευκρινίζεται ακριβώς τι είχατε αποφασίσει ως παράταξη, ό,τι ήθελε. Κοιτάξτε, τα πράγματα, αυτό είναι θέμα τακτικής, το πώς το αποφασίζει καθένας να το κάνει. Ναι. Ούτως ή άλλως θα τοποθετηθούμε. Εσείς θέλατε απλά να διαιρωτώμεθα, και για, να διαιρωτώμεθα.
Όχι, αλλά δεν με τον ρωτήσατε και νωρίτερα. Οπότε, ούτε εσείς καταθέσατε όμως τους λόγους. Ναι, βέβαια, εννοείται και να καταθέσουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα του να καταθέσουμε την άποψή μας συνολικά και όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα και για τον προϋπολογισμό, ούτως ή άλλως με κάποιο δελτίο τύπου το οποίο θα βγει τις προσεχείς μέρες. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως. Τώρα, όσον αφορά όμως την ουσία του ζητήματος. Αυτό τουλάχιστον μας αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα. Έτσι, εμείς να αποφασίσουμε πότε θα το κάνουμε. Φυσικά, εγώ ερωτήματα θέτω. Και εσείς απαντάτε όπως νομίζετε. Okay. Να ρωτήσω όμως το εξής. Επί της ουσίας, τι θα λέγατε για το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σήμερα, έστω και κατόπιν της ψήφισής του? Αυτά ακριβώς θα λέγαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν γινόταν όπως έπρεπε να έχει γίνει στην ώρα του. Ουσιαστικά είναι ένας προϋπολογισμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος δεν αντικατοπτρίζει καμιά πραγματικότητα της σημερινής κατάστασης του Δήμου, αλλά και αυτής που έρχεται. Mm-hmm. Ένας αποδεκατισμένος από έργα προϋπολογισμός, ο οποίος κατατίθεται γιατί πρέπει να υπάρξει, διότι τουλάχιστον δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος ούτε στις πιο κλασικές του ανάγκες, υποχρεώσεις, οι οποίες είναι αυτές της καθημερινότητας. Mm-hmm. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι πριν 10 μέρες, δεν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, που είχαμε ξαναμιλήσει, τους είχα καλέσει να τον καταθέσουν έστω και έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο Δήμος πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον για την καθημερινότητα του πολίτη και να μην παρουσιαστούν προβλήματα τα οποία θα απέρεαν από τη μη ψήφισή του. Για να δούμε πώς θα περάσουμε όπως το χρόνο το οποίο μας έρχεται. Ο προϋπολογισμός ο οποίος κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία κυρία Μαύρου δεν αντέχει κριτικής. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τον δει κανείς αποκομμένο από τον περσινό, τι άραγε θα αλλάξει, και αν πάρει κανείς σαν παράδειγμα το τι έγινε πέρυσι με το τι γίνεται φέτος, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και ο πλέον αδαείς στα οικονομικά. Ας πούμε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ο περσινός προϋπολογισμός, ο οποίος είχε ψηφιστεί ειδήσεων παρόδο 30 Μαρτίου και αυτός καθυστερημένος, mm-hmm. δηλαδή, εκτελέστηκε κατά το ίμιση. Δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα του, εάν εξαιρέσουμε τα ταμιακά διαθέσιμα, ήταν περίπου, εάν θυμάμαι καλά τα νούμερα, 23 εκατομμύρια, και από αυτά εκτελέστηκαν τα 12. Εάν λάβετε υπόψη σας ότι το μεγάλο ποσοστό των εξόδων του Δήμου και των αντίστοιχων εσόδων είναι ποσοστά μισθοδοσίας, είναι η ΚΑΠ που λέμε, η κεντρική αυτοτελής πόλη κτλ., θα καταλάβετε ότι την προηγούμενη χρονιά αυτό που εκτελέστηκε από τη μεριά του Δήμου ήταν άπειρο, ελάχιστα πράγματα έως ανύπαρκτα. Μάλιστα. Και να πούμε ότι είναι αυξημένος από πέρσι ο προϋπολογισμός. Οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, θα έλεγε κανείς ταμιακής τακτοποίησης περισσότερο. Μάλιστα. Είναι τυπικό το μέρος της αύξησης. Αυτής της αύξησης, μάλιστα. Όταν λοιπόν πέρυσι έστω και στις 30 Μαρτίου είχαμε προϋπολογισμό και με το ζόρι εκτελέστηκε ο μισός, εκ του οποίου το μεγάλο ποσοστό αφορά μισθοδοσίες και πάει για έξοδα του Δήμου. Και άρα όχι, θέλετε να πείτε έργα και μελέτες, έτσι, γιατί έτσι. Οι μελέτες μας είπε ο κύριος Βρούτσης χθες, ότι που τα γνωρίζω ότι έχει ασχοληθεί και έχει μελετήσει τον προϋπολογισμό, 7% ήταν η περσινή απόδοση. Έτσι ακριβώς. Ναι. Όπως σας το είπε ο κύριος Βρούτσης, το νούμερο είναι ακριβές. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν ο περσινός προϋπολογισμός εκτελέστηκε και κατά το ίμιση, και επαναλαμβάνω, από το με 70%, 60% με 70% τα πάγια έξοδα του Δήμου, αντίστοιχα και έσοδα και τα λοιπά, καταλαβαίνει κανείς τι έχει να συμβεί εφέτος που ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε στο τέλος Μαΐου. Μάλιστα. Οπότε είναι ένας προϋπολογισμός ανάγκης. Όπως υπόθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό και στα παλαιότερα μάλλον Δημοτικά Συμβούλια, αναγάγουν ως μέγα θέμα το θέμα που δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός, το θέμα των ανταποδοτικών. Θα μας δοθεί μια ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για αυτά τα ανταποδοτικά. Ναι, θα ήθελα και εγώ, λόγω και του επαγγέλματος που έχετε, εννοώ ότι ασχολείστε με τα οικονομικά, και θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε, γιατί έχω κάποιες απορίες εγώ σε αυτά τα ανταποδοτικά, κύριε Μαϊτέ. Όταν είδα τους καταλόγους για τον ορισμό τους, έναν ορισμό που θα έπρεπε να τον είχαν κάνει προετών στο Δήμο Νάξου, και τώρα αναγκαστικά γίνεται, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να περάσει ο προϋπολογισμός, είδα εξωφρενικές διαφορές, είδα περισσότερα τέλη φωτισμού και πρασίνου, για παράδειγμα,
για το σκαδό από ό,τι στη χώρα. Ή στον Άγιο Αρσένιο. Δηλαδή είναι να λες κάτι δεν πάει καλά εδώ. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Ναι, παρακαλώ. Σας είχα πει και την άλλη φορά και με μεμφθήκατε μάλλον για αυτό που σας είπα και την άλλη φορά. Ναι. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το επαναλάβω. Μάλιστα. Περί του καθορισμού των συντελεστών με τα οποία υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη στην Άξο, που είναι το σημαντικό κομμάτι των ανταποδοτικών τελών, υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου όμως κάτι. Σας είχαμε ευθύ επ' αυτού, γιατί... Αφήστε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Ναι. Να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει κατ' ελάχιστον και στο επόμενο χρονικό διάστημα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτό μια έκκληση. Νομίζω ότι το οφείλουμε, εγώ προσωπικά το οφείλω στους πολίτες. Να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται για όλα αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε για το πώς είναι αυτά τα ποσοστά, το αν είναι νόμιμα τα ποσοστά, ένα σωρό πράγματα, το εάν θα έπρεπε να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, ο αριθμός των συντελεστών οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να δούμε τις κατοικίες από τα υπόλοιπα κτίσματα κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ ναι. σοβαρά, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία και εμείς βρήκαμε πράγματα. Ναι. Έτσι, όπως και να δούμε... Όμως, ας μην κάνουμε, σας παρακαλώ, αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Το οφείλουμε στους πολίτες, στους δημότες μας, το οφείλουμε στους επισκέπτες του νησιού μας, το οφείλουμε στην οικονομία του νησιού μας. Εννοείται, για να μην μπει φρένο στην έγκριση από την αποκεντρωμένη. Γιατί, κατά την άποψή μου, είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή να μπει φρένο Μάλιστα. από κάπου στην ύπαρξη, στην έγκριση του προϋπολογισμού. Ας μην είμαστε εμείς αυτοί που θα προξενήσουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όπως επίσης, θα ήθελα όταν το συζητήσουμε, κύριε Μαϊτέ, να αναφερθούμε και στο πώς υπολογίζονται αυτά. Γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς όπως ελέγχθη, από όσο μελέτησα, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως ελέγχθη, ότι επειδή είναι δηλαδή, για παράδειγμα, πιο μακριά το σκαδό από τη χώρα, ότι γι' αυτό το λόγο θα μπορούσε να αυξήσει τα τέλη εκεί ο Δήμος και ότι έκανε το παν για να μην αυξηθούν. Είναι δεν σε είναι. Σχέση, το λέει η λέξη, με την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, αν εκεί ήταν καλύτερες και περισσότερες σε αριθμό υπηρεσίες από ό,τι στη χώρα, τότε ίσως θα μπορούσε να έχει αυξημένα. Το ίδιο αγαθό, υπάρχει μια κοινική αρχή σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο αγαθό πληρώνεται από τους δημότες ενός Δήμου στην ίδια τιμή, όπου και αν βρίσκονται. Εκτός την ισοτιμία που είναι απαραίτητη. Υπάρχει μια γενική, θα το πούμε, μια γενική αρχή στην ομολογία. Mm-hmm. Το ίδιο αγαθό πληρώνεται από τους δημότες στην ίδια τιμή, όπου και αν βρίσκονται. Nice. Λοιπόν, με αυτή τη λογική που έχει αν υπάρχει τέτοια λογική, δεν την γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή επισήμως δεν την γνωρίζω. Αν επισήμως λέγονται και πέφτουν κάτι ρουκέδες κάποιες φορές, εντάξει, αλλά οι κάτοικοι των μικρών κυκλάδων, ας πούμε, με την αποκομιδή των σκουπιδιών που πρέπει να μεταφέρονται εδώ ναι. και ένα σωρό άλλα πράγματα, mm-hmm. υπάρχει ένα τεράστιο κόστος. Τι θα γίνει, θα το μετακυλήσουμε σε αυτούς. Μάλιστα. Παράδειγμα. Λοιπόν, θα τα έτσι. Συζητήσουμε, μπούμε, πιστεύω, λοιπόν, αυτά. Έτσι, μπράβο. Να μην πούμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να αφήσουμε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός από την αποκεντρωμένη για να αρχίσει επιτέλους ο Δήμος να καλύπτει τουλάχιστον βασικές ανάγκες, τις οποίες έχουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη προϋπολογισμού. Ας αναλογιστούμε όλοι μας τις ευθύνες. Η κριτική είναι εδώ. Εντάξει, να κάνουμε όση κριτική θέλουμε γενικώς στον προϋπολογισμό, πολιτική κριτική αυτή τη στιγμή, να την κάνουμε, να την αναπτύξουμε, να ανταλλάξουμε επιχειρήματα και αν το θέλετε και πολλές κτλ. Δεκτά όλα αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή ας μην μπούμε σε ειδικά τεχνικά θέματα. Μάλιστα, πάντως η κριτική έχει να κάνει σε όλες τις περιπτώσεις προς όφελος των πολιτών. Εννοεί. Οι οποίοι έτσι περιμένουν μια, όπως είπατε, ισοτιμία, ίση μεταχείριση. Είδατε μάλιστα και εκεί ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε. Είδατε ότι επί χρόνια, εσείς το ξέρετε καλά γιατί άπειρες φορές το έχουμε συζητήσει από τα μικρόφωνα των εκπομπών σας, είδατε πόσο λείπει στην Άξο ένα επιχειρησιακό σχέδιο, κυρία. Βεβαίως. Φαίνεται βήμα το βήμα αυτό. Δείτε το λοιπόν μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, δείτε το και μέσα από τον προϋπολογισμό. Ένας Δήμος χωρίς έργα. Ένας Δήμος χωρίς μελέτες, στην κυριολεξία. Δηλαδή υπάρχει ένας Δήμος μονάχα για να ανάβουν οι λάμπες το βράδυ και για να δούμε, βέβαια, όταν υπάρχει νερό, να διανύμεται στο αυτό και να μαζεύουμε και κανένα σκουπίδι από τους δρόμους όπως το μαζέψουμε.
Αυτή είναι η καθημερινότητα του Δήμου, αν το θέλετε, το 1/3 της δουλειάς που πρέπει να κάνει ένας Δήμος για τον τόπο του. Πού είναι η αναπτυξιακή του, πού είναι το αναπτυξιακό του σχέδιο, πού είναι η επόμενη μέρα της τάξης του μέσα από τον προεκλογισμό του Δήμου. Μάλιστα. Και αυτό είναι το μέγα πολιτικό ερώτημα και αυτό είναι που πρέπει να απασχολεί και τον πολίτη αλλά και τους ίδιους τους δημοτικούς άρχοντες. Ποια είναι, και αυτή θα ήταν η βασική μας ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέστε μου ένα από αυτά που περιέχεται μέσα στο το συγκεκριμένο προϋπολογισμό και που θα έπρεπε να προϋπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα, ένα, μόνο ένα έργο το οποίο εσείς θα χαρακτηρίζετε αναπτυξιακό. Μάλιστα. Και ό,τι προωθεί την επόμενη μέρα του νησιού και τη σημερινή μέρα με τις αναγκαιότητες οι οποίες υπάρχουν σε έργα και σε υποδομές. Πέστε μου ένα έργο στην κυριολεξία. Τι να σας πω, τις γεωτρήσεις για να έχουμε νερό. Να σας πω τις γεωτρήσεις για να έχουμε νερό, να σας πω τι θέλετε να σας πω. Προς Θεού, κυρία Μαύρο. Ό,τι γνωρίζω, σας λέω. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο δίνει λύσεις στο σημερινό πρόβλημα αλλά και δημιουργεί αναπτυξιακού χαρακτήρα παρέμβαση για το μέλλον. Εάν δεν είναι αυτός ο μεγάλος στόχος ο οποίος πρέπει να υπηρετεί ένας Δήμος, μια δημοτική αρχή, τότε ποιος είναι? Κύριε Μαϊτέ, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.